Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Tres leches cake. Ένα φανταστικό κέικ, συγκλονιστικό. Θα το κάνουμε σοκολατένιο σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα σιροπιαστό κέικ που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και όντως είναι μια συνταγή που πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε να φτιάχνετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ tres leches θα χρειαστούμε: για το σιρόπι, 550 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα και 170 γραμμάρια πραλίνα Nestlé Dessert. Για το κέικ, 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 180 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 220 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 5 αυγά μεσαία, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 1 κουταλιά της σούπας κακάο, 1 πρέζα αλάτι και βούτυρο για τη φόρμα. Για το σερβίρισμα, πραλίνα Nestlé Dessert. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε το σιρόπι που θα ρίξουμε στο τέλος το κέικ, αλλά φτιάχνεται με γάλατα. Το ένα γάλα που χρησιμοποιούμε είναι το ζαχαρούχο γάλα και τα υπόλοιπα δύο γάλατα που χρησιμοποιούμε είναι η κρέμα γάλακτος και το γάλα. Οπότε θα πάρω το ψυγείο. Εδώ και εδώ. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως είναι η κρέμα γάλακτος και το γάλα, θα ρίχνουμε μέσα ένα κατσαρολάκι. Θα ρίξω μέσα και το ζαχαρούχο μου. Και μόνο αυτός ο συνδυασμός, το σιρόπι που θα πέσει στο τέλος, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας μικρός χαμός. Παναγία μου. Τώρα, αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το σημείο είναι τι? Ότι αυτή τη στιγμή το ζαχαρούχο γάλα που έχει πάει. Μπράβο. Και τι παθαίνει το ζαχαρούχο γάλα στη φωτιά? Κολλάει. Καίγεται. Οπότε ανάβουμε τη φωτιά αρκετά χαμηλά εδώ. Και πρέπει να κάνουμε ένα σύρμα. Και κάθε ένα λεπτάκι θα ερχόμαστε να ανακατεύουμε και να βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θέλουμε να ζεσταθεί αρκετά το μείγμα μας. Τώρα, πάμε εδώ. Στον κάδο του μίξερ έχουμε βούτυρο, ζάχαρη και αυγά. Τι θα χτυπήσουμε, τα αυγά με τη ζάχαρη ή το βούτυρο με τη ζάχαρη? Το βούτυρο με τη ζάχαρη, μπράβο. Οπότε, βουτυράκι στην θερμοκρασία δωματίου, το βλέπετε. Και δεν έχω βάλει το σύρμα, έχω βάλει το φτερό. Το ρίχνω μέσα, ρίχνω και την καστανή ζάχαρη. Και χτυπάω πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μήκο μας. Εδώ. Και με το που αφρατέψει λίγο το μείγμα μας, θα προσθέσουμε μέσα μία κουταλιά της σούπας από το αλεύρι που έχουμε συνολικά στη συνταγή. Και λίγο παραπάνω να βάλουμε, δεν πειράζει, βάλτε δύο, γιατί έχουμε πολλά αυγά. Και σιγά σιγά προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα μέσα. Το έχουμε ξαναεξηγήσει αυτό. Θέλω ένα μπολάκι για να σπάω μέσα ένα-ένα τα αυγά. Μην έχει κανένα τσόφλι. Καθαρό. Πάει το πρώτο μέσα. Με το που απορροφηθεί, αλλά λίγο πιο γρήγορα. Εδώ. Πάει το δεύτερο και το τελευταίο μας, εδώ. Μέσα τα βουλάκια, οπότε εδώ θα προσθέσω μέσα τη βανίλια. Τέλεια. Και τώρα, μέσα στο υπόλοιπο αλεύρι που με έχει μείνει, θα προσθέσω το baking powder και μία κουταλιά της σούπας κακάο Nestlé Dessert. Εδώ. Εδώ. Μία κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Τέλεια. Ανακατεύω καλά. Και με το που ρίξω όλα τα στερεά μου υλικά μέσα στο μίξερ, πόση ώρα πρέπει να χτυπήσω? Μάξτε 10 δευτερόλεπτα. Οπότε, ανοίγω το μίξερ. Ρίχνω όλα μου τα στερεά που ξέχασα να βάλω αλάτι εδώ μέσα. Εδώ. Βουαλά. Τέλεια. Και χτυπάω. Και μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Φτάνει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, βγάζω εδώ πέρα το φτερό μου. Και να μην έχει ανακατευτεί πολύ καλά μέσα στο μίξερ, δεν μας πειράζει. Το υπόλοιπο ανακάτευμα θα το κάνουμε ούτως ή αλλιώς με μία σπάτουλα. Εδώ. Έχω μία που χρησιμοποιούσα για να παίρνω πριν τις άκρες από το μίξερ. Εδώ. Τώρα.
Έχω μία φορμούλα 20 εκατοστών και χρησιμοποιώ αυτή τη φόρμα και όχι τη φόρμα με αποσπόμενη βάση, γιατί θα ρίξουμε μέσα το σιρόπι. Όσο καλή και αν είναι η φόρμα με την αποσπόμενη βάση που έχετε, μετά από τις 3, 4, 5 χρήσεις, πάντα λίγο μπαλατζάρι και πάντα φεύγει το ζουμί απ' έξω. Έχω βάλει λίγο βουτυράκι και μία λαδόκολα από κάτω εδώ, για να με βοηθήσει να ξεφορμάρω στη συνέχεια το κέικ, και έτσι όπως είναι, ρίχνω όλο μου το μείγμα μέσα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και ό,τι μείνει. Εδώ. Λοιπόν, τώρα. Χτυπάμε καλά. Και μην το βλέπετε έτσι λίγο. Στο τέλος το κέικ μας θα βγει τόσο. Εντάξει, μην φοβάστε. 160 βαθμούς και θα ψήσουμε για μία ωρίτσα. Ψήνουμε στους 160 γιατί θα φουσκώσει αρκετά το κέικ, οπότε άμα βάλουμε σε ψηλότερη θερμοκρασία θα ψηθεί από πάνω και από κάτω και από μέσα θα νομώ. Τώρα, όση ώρα θα πάρει να γίνει το κέικ μας, πρέπει να αφήσουμε και το σιρόπι μας να κρυώσει. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο? Όχι, αλλά έχει πάρει μία βράση που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να το ολοκληρώσουμε. Βγάζουμε από τη φωτιά, έχει πάρει βράση, δεν έχει πιάσει η κατσαρόλα μου από κάτω. Και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε πραλίνα Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Όταν χρησιμοποιούμε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε σε ό,τι και να φτιάξουμε. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ την πραλίνα γιατί θέλω να έχω και άλλες γεύσεις. Καταλαβαίνετε ότι η κουβερτούρα πραλίνα έχει αυτή την ιδιαίτερη γεύση από φουντούκι που μας αρέσει και είναι κάτι φανταστικό. Εντάξει. Όντως, η συγκεκριμένη κουβερτούρα μπορεί άνετα να αντικαταστήσει και τζαντούγια, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τζαντούγια στη ζαχαροπλαστική. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα κόψω κομμάτια μέσα. Είναι μαλακή η κουβερτούρα μας εδώ. Στο καυτό μείγμα από γάλα, κρέμα γάλακτος και ζαχαρούχου. Περιμένουμε λίγο να μαλακώσει. Και μόλις μαλακώσει, ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί και να γίνει κάτι φανταστικό. Να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, άμα δοκιμάσετε, θα βάλετε σε ποτήρια και θα το πιείτε κανονικά σαν ρόφημα σοκολάτα, σαν σοκολάτα ζεστή. Άρα, τι δεν κάνουμε σε αυτό το σημείο? Δεν δοκιμάζουμε. Άμα δοκιμάσουμε, έχουμε πρόβλημα. Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Καυτό κέικ, κρύο το σιρόπι, θα σιροπιάσουμε στο τέλος για να σερβίρουμε. Είναι ό,τι πιο σοκολατένιο μαγικό έχετε φάει ποτέ σε κέικ. Το Tres Leches Cake είναι μία από τις πιο παραδοσιακές συνταγές κέικ της Λατινικής Αμερικής, για την οποία μπορεί κανείς να βρει διαφορετικές παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή στην οποία συναντάτε. Μπορεί αρκετές χώρες να διατείνονται ότι αποτελούν τη γενέτειρα του πεντανόστιμου αυτού κέικ, όπως το Μεξικό, ο Παναμάς, η Κούβα, το Πουερτορίκο, η Γουατεμάλα και η Κώστα Ρίκα. Ωστόσο, οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι η ανακάλυψή του έγινε στην Νικαράγουα. Και το κέικ μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ πόσο έχει αφρατεύσει, Παναγία. Το βλέπετε, είναι καυτό και επειδή είναι αρκετά μεγάλο σαν κέικ, αυτό που θέλω να κάνω είναι λίγες τρύπες για να μπορέσει να σιροπιαστεί σωστά. Φτάνουνε. Και προσεκτικά θα ρίξουμε το κρύο σιρόπι μέσα με μία κουτάλα. Ζεστό κέικ, κρύο σιρόπι, βλέπετε πώς απορροφάτε, έτσι. Απλά εξαφανίζεται. Και η μαγιά αυτού του κέικ είναι όντως να το αφήσετε στο ψυγείο. Αφήστε το και μία μέρα και δύο μέρες, θα τραβήξει όλο το σιρόπι, θα γίνει πιο τέλειο από ποτέ. Σας φαίνεται πολύ, σου φαίνεται πολύ, Διονύση? Στο τέλος θα καταλάβεις ότι άμα έβαζα λιγότερο δεν θα ήταν αρκετό. Και μετά από μία ωρίτσα, θα γίνει έτσι. Και μόλις αφήσετε να κρυώσει τελείως, μπορείτε να κόψετε κατευθείαν από μέσα. Θέλετε να ξεφορμάρουν ή να κόψω κατευθείαν από μέσα? Ξεφορμάρουν. Άμα ξεφορμάρουν, να ξέρετε, επειδή έχει σιροπάκι, θα πέσει σιροπάκι στο πιάτο. Μας πειράζει? Δεν μας πειράζει. Ωραίο. Πάμε. Αφού θέλετε αυτό, αυτό θα κάνω. Ένα, δύο, τρία. Γυρνάμε. Και το βγάζουμε εδώ. Βλέπετε, η λαδόκολα έχει κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Όπως είναι. Σε μια ωραία πιατέλα. Και γυρνάμε. Έφυγε λίγο σιρόπι. Σας το είπα, κανονικά δεν το κάνουμε έτσι. Το σερβίρουμε κατευθείαν από εδώ μέσα. Αλλά τι να τους κάνω. Και για από πάνω, λίγα ακόμα κουβερτούρα πραλίνα Nestlé Dessert. Εδώ. Ίσα-ίσα. Για να κρύψω τις τρύπες που έχω κάνει. Επειδή είναι μαλακή η κουβερτούρα μας, γίνεται μια κατάσταση τρελή εδώ πέρα. Το βλέπετε. Και ουσιαστικά το κέικ μας είναι έτοιμο.
Για το κέικ τρες λέτσες ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, το ζαχαρούχο γάλα και μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την κουβερτούρα σε κομμάτια. Αφήνουμε για 10 δευτερόλεπτα και ανακατεύουμε. Για το κέικ, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει καλά το μείγμα. Βάζουμε λίγο από το αλεύρι και προσθέτουμε τα αυγά. Ρίχνουμε τη βανίλια και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Σε μπολ βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι, κακάο και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για 10 δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε σε βουτυρωμένη φόρμα με λαδόκολλα και ψήνουμε για μία ώρα στους 160 βαθμούς. Τρυπάμε όλη την επιφάνεια του κέικ και όσο είναι ακόμα καυτό, περιχύνουμε με το σιρόπι σε όλη την επιφάνειά του με τη βοήθεια μίας κουτάλας. Αφήνουμε να απορροφηθεί όλο το σιρόπι, τρίβουμε την κουβερτούρα και σερβίρουμε. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Αλλά είναι υπερβολικό αυτό το κομμάτι, το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε εδώ πόσο σιροπιασμένο είναι, το βλέπετε. Ποιος έχει την θέληση να έρθει? Όλοι. Ας έρθουμε. Θα έρθουν πιο βασικοί. Παιδιά, όντως, αυτό το γλυκό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από το μεγάλο. Και πρέπει να μας πει αυτή τη μαγική λέξη. Έφυγες.